καταγράφουμε τα πάντα. Λοιπόν, ο Πούτιν έχει ένα σύμβουλο. Προσέξτε, έχει ένα σύμβουλο, ξέρετε αυτό τον, η κόρη του είναι στο Λονδίνο, τον Πεσκόφ, έτσι. Έχουμε φωτογραφία του Πεσκόφ και της γυναίκας του για να καταλάβετε ποιος είναι ο Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πούτιν, είναι ο σύμβουλός του. Η γυναίκα του σπάζει πιάτα σε νησί του Αιγαίου. Πάμε. Το θέμα, η σύζυγος του συμβούλου του Πούτιν σπάζει πιάτα στην Ελλάδα. Α, αυτό είναι. Το ξαναδούμε πάλι. Έκανε ανάρτηση και λέει, εντάξει, έχουμε πόλεμο, αλλά εγώ θα πάω στην Ελλάδα να σπάζω πιάτα. Το άλλο σπάζει το κεφάλι του. Όχι, θα κάτσε να σκάσει τώρα. Σιγά τα αυγά. Α, εδώ είναι. Καταλάβατε τώρα ποια είναι η γυναίκα. Το κάνει η Κατερίνα, το σπασε στα δύο, κατάλαβες, ε. Σε χάλι. Η σύζυγος του κυρίου Πεσκόφ, που οι Ρώσοι λέγανε διάφορα, ήρθε, περνάει καλά, βάζει κανένα πιάτο, αυτό λέει κάνουν στην Ελλάδα. Και εκεί που φοβόμασταν για το ρώσικο τουρισμό, ήρθαν 500.000 Αμερικάνοι και τέλειωσε η ιστορία. Κατάλαβες, και είναι και πορτοφόλια, δεν είναι Σνάι Μπαρούφσκα και τέτοια. Και αν βγαίνει και μία φίλη, ότι μας είχαν χαρακτηρίσει δύο φορές μη φιλική χώρα, αν βγαίνει και την εικόνα σε βάρος της χώρας μας. Έτσι. Πεσκόφ και ναι, και η Ζαχάροβα, η άλλη, η άλλη ερωτεύτηκε, λέει. Έκανε δήλωση ότι είναι ερωτευμένη. Το καλό είναι ότι θα έχουμε και χειμερινό τουρισμό. Λοιπόν, επειδή πάει να γίνει μεσημεριανάδικο, έτσι, καταλαβαίνετε. Μάλιστα.